διοργάνωσαν και παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Εξόδου προσευχές». Η συναυλία συνδυάζει δύο γεγονότα, τη Σταύρωση του Χριστού και την έξοδο των Μεσολογητών. Αυτά συμβολίζουν και οι δύο ομάδες τραγουδιστών και ιεροψαλτών που συμμετέχουν στην παράσταση. Κοινό στοιχείο που συνδέει τα δύο γεγονότα είναι ο Σταυρός. Πάθη του Χριστού, έξοδος Μεσολογίου. Δύο τόσο μακρινά ιστορικά γεγονότα, τόσο κοντά όμως ιδεολογικά. Κοινός του στόχος, η Ανάσταση και η κάθαρση της ψυχής. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στον αύριο χώρο του Μητροπολιτικού μας Ναού. Σας καλωσορίζουμε στον πολιούχο της Ιεράς Πόλεως μας και σε αυτόν τον χώρο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και συνυφασμένος με τη ζωή όλης της Ιερής Πόλης. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, επιτρέψτε μου εν πρώτης να μεταφέρω τις ευχές του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας κυρίου κυρίου Κοσμά, ο οποίος αμέσως όταν δέχτηκε το αίτημα έθεσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και την ειδική του αυτήν την ωραία εκδήλωση, την οποία θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Άλλωστε, η συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όπως επίσης και με τη Φιλαρμονική Ιωσήφ Ρογών. Ο σκοπός της εκδηλώσεως είναι να μας βοηθήσει να ανέβουμε λίγο ψηλά, να αφήσουμε για λίγο τις σκέψεις, τους λογισμούς, τους προβληματισμούς, όλα αυτά τα οποία μας κρατάνε δεμένους εδώ χαμηλά, στη γη. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Μουσικού Ομίλου Ιωσήφ Ρογών, κύριο Ζησιμόπουλο, για το χαιρετισμό του. Είναι χαρά να μοιραστούμε με τα παιδιά του Μουσικού Ομίλου μας τη μουσική διαδρομή που ενώνει την έξοδο με τη Σταύρωση. Δύο ιστορικά γεγονότα που συνοδεύουν αιώνες στις ανθρώπινες ψυχές. Είναι χρέος μας να κουβαλάμε την έξοδο μέσα μας και να ζούμε με το πνευματικό τους άνοιγμα. Είναι χρέος και ευθύνη τα παιδιά του Μουσικού Ομίλου Ιωσήφ Ρογών να ταξιδέψουν την ιδεολογική έννοια της εξόδου και να υπερασπίσουν ως μια πνευματική ανάσταση, ως μια άνοιξη ιδεών. Έξοδος, παρακαταθήκη ελευθερίας, ανάσταση, μια διαδρομή στο φως. Ο πόνος των εξοδητών μετατρέπεται σε βαθύ αυτοστοχασμό και τους οδηγεί να ορίσουν τη ζωή και το θάνατο. Ο πόνος του Χριστού μετατρέπεται σε κάθαρση και ελευθερώνει κάθε φοβία θανάτου. Πλησιάζει η έξοδος, πλησιάζει η Σταύρωση. Είμαστε εδώ για να αφουγκραστούμε μέσα από τις μελωδίες των παιδιών του Ιωσήφ Ρογών, της γυναίκας και του άντρα, με τη λύρα που εκπροσωπούν το καπνισμένο Μεσολόγιο και τη φωνή του Ιεροψαλτών που μεταφέρουν την πνοή του χριστιανισμού σε μέρες Σταύρωση και πόνο. Σταύρωση, έξοδος, ανάσταση. Συνδέονται με αίμα και ελεύθερη σκέψη και μας καλούν ως μια νέα αρχή. Μετά τον Αθανάσιο Ζικώσικα έχουμε στον Άγιο Σπυρίδωνα, στη Μητρόπολη μας, μια εξαιρετική εκδήλωση, την οποία στην διοργανώνει η Μητρόπολη, ο Ιωσήφ Ρογών, η Φιλαρμονική και βέβαια υπό την αιγίδα πάντα του Δήμου, οι Ορτές Εξόδου του 19, είναι η Σταύρωση σε σχέση με την Έξοδο. Εάν αυτοί οι άνθρωποι τότε δεν πίστευαν στο Θεό, στο Χριστό, στον αληθινό Θεό, δεν θα μπορούσαν να οπλιστούν με αυτό το κουράγιο που τους κράτησε μέσα, ακόμα και την ώρα που έκλεισαν τα μάτια και ο Αθανάσιος Ραζικώστικας βγήκε, έκανε την έξοδό του, τότε ένας άλλος ήρωας, ο Καψάλης, ο γέροντας Καψάλης, πήρε τη δάδα και μέσα στην πυρανταποθήκη σκότωσε ό,τι υπήρχε, παιδιά, γυναικόπαιδα, αλλά και τον εχθρό που μπήκε εκείνη την ώρα μέσα. Κοιτάξτε, μια μαγεία, η θρησκεία μας, η ιστορία μας, το έθνος μας, όλα αυτά πάνε μαζί. Δεν είναι τυχαίο που λέμε πατρίδα, οικογένεια, εκκλησία, θρησκεία. Είναι αυτά που 400 χρόνια τον Έλληνα τον όπλησαν και άντεξε 400 χρόνια σκλαβιάς. Σήμερα, δυστυχώς, λέμε ότι η κρίση και η οικονομική κρίση, τα ξέχασαμε αυτά, μόνο την κρίση, μόνο τα λεφτά, μόνο την τσέπη. Δεν πεθαίνει κανείς σήμερα από ασυτεία. Σήμερα πεθαίνει κανείς και ανοίγουν οι κερκόπορτες για τον εχθρό, όταν τα ιδανικά αυτές οι αξίες τις ξεχνάς έστω και για λίγο. Εμείς εδώ στο Μεσολόγιο
Δυστυχώς είμαστε από αυτούς, ή ευτυχώς για το έθνος, που σηκώνουμε ψηλά τη σημαία κάθε μέρα. Δεν δικαιολογούμαστε να μην είμαστε οι φρουροί αυτών των συνειδήσεων και αυτών των ιδανικών. Έτσι λοιπόν και φέτος θα κορυφωθούν την Κυριακή εκδηλώσεις με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Σάββατο βράδυ με την αναπαράσταση της εξόδου και της ανατήρησης του Καψάλη. Θα ζήσουμε ημέρες πάλι περηφάνειας και πάλι εθνικού, αν θέλετε, προσανατολισμού. Γιατί ξαναλέω, το χάνουμε που και που. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Αφρέ.